Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος για να καταλάβουμε και τα στρατόπεδα και τους συσχετισμούς. Βρίσκουμε τον Θανάση Ευγερινό στη Μόσχα, στην Κωνσταντινούπολη Μαρία Ζαχαράκη, Σωτήρης Δανέζης στη σύνδεσή μας και Μαρία Ρόνη στις Βρυξέλλες. Και για να καταλάβουμε λίγο, Θανάση, το πλαίσιο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών πήγε πρώτα στη Συρία, στη συνέχεια πήγε στην Τουρκία, ενώ πριν από λίγο ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν. Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες, τι βγαίνει από εκεί? Καλησπέρα από τη Μόσχα. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν μίλησαν τηλεφωνικά οι πρόεδροι Ρωσίας και Ιράν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μασούτ Πεζεσκιάν. Είναι μια επίδειξη αποφασιστικότητας και κοινής στήριξης στην νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας. Τόνισαν βέβαια και την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός με την Τουρκία. Το τελευταίο μοιάζει λίγο και με ένα υπονοούμενο, ότι δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο συντονισμός τώρα. Σε κάθε περίπτωση στηρίζουν τον Άσαντ την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και την κυριαρχία της, θεωρώντας ότι αυτή παραβιάστηκε από την στρατιωτική αυτή επιχείρηση των τζιχαντιστών. Στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με διάφορες αναλύσεις, υποδεικνύονται η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουκρανία και το Ισραήλ ότι βρίσκονται πίσω από τους τζιχαντιστές για διαφορετικούς λόγους ή κάποιους κοινούς ο καθένας από αυτές τις δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση, οι Ρώσοι στρατιωτικοί ειδικοί εκτιμούν ότι ήταν μια καλοσχεδιασμένη στρατιωτική επιχείρηση με πολύ καλό εξοπλισμό και πληροφορίες. Κάποιοι Ρώσοι αναλυτές μάλιστα αναρωτιούνται ότι μήπως αυτή η επιχείρηση θυμίζει εξαιρετικά την επιχείρηση αυτοκτονίας στο Κούρσκ, που επίσης δεν είχε στρατηγικό βάθος, δεν είχε σαφές προορισμό και σκοπό, γιατί βέβαια οι συγκεκριμένοι τζιχαντιστές είναι ξεκάθαρο ότι θα συντριβούν αργά ή γρήγορα. Δεν πρόκειται δηλαδή να πετύχουν ανατροπή του Άσαντ όπως ενδεχομένως κάποιοι θα ήθελαν, ή κατάληψη μιας πιο στρατηγικής περιοχής. Κατά τη γνώμη πολλών Ρώσων σχολιαστών, το αμερικανικό βαθύ κράτος και οι σύμμαχοί του επιχειρούν να ανοίξουν μάταια, όπως εκτιμούν τουλάχιστον οι αναλυτές, ένα δεύτερο μέτωπο για τη Ρωσία και το Ιράν. Κεντρική θέση στα ρωσικά μέσα ενημέρωση έχει ένα δημοσίευμα ουκρανικής εφημερίδας, όπου Ουκρανοί έσπευσαν κιόλας να περηφανευτούν ότι εκπαιδεύουν τους Ισλαμιστές, που χαρακτηρίζονται βέβαια δολοφόνοι και τρομοκράτες στην Ρωσία. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναρωτιούνται γιατί στη Δύση κρύβονται αυτές οι φρικαλαιότητες των τζιχαντιστών, και μάλιστα τα δυτικά μέσα ενημέρωσης τους περιγράφουν ως αντάρτες, ενώ είναι κανονικοί δολοφόνοι. Έχουμε δει εκτέλεση εμψυχρό εχμαλώτων στρατιωτών. Υπάρχουν πληροφορίες για βιασμούς, για αποκεφαλισμούς ακόμη και παιδιών. Οι Ρώσοι σχολιαστές θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ακόμα να κόβουν τους λαιμούς, Θανάση, κυρίες και κύριοι, των ανθρώπων που συνελάμβαναν. Δηλαδή δεν ξεχνιούνται αυτά. Είναι έτσι, και εκτιμούν τουλάχιστον στη Ρωσία ότι κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν αυτή την εικόνα στη Δύση από τη δυτική κοινή γνώμη, όπως επίσης προσπαθούν να κρύψουν το γεγονός ότι Ισραήλ, Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν παράνομα έδαφος της Συρίας. Η Ρωσία και το Ιράν δηλαδή έχει προσκληθεί από τη νόμιμη κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, και εκτιμούν πολύ ότι για τη Δύση, για κάποιους τουλάχιστον που περιγράφουν ως κόμμα του πολέμου, ως βαθύ κράτος, δεν ξέρω πώς ακριβώς, οι τζιχαντιστές στην περίπτωσή μας στην Μέση Ανατολή, αλλά και οι νεοναζί στην Ουκρανία, είναι ουσιαστικά ένας εφεδρικός στρατός φανατικών που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το πώς χρειάζεται κάθε φορά για τα δυτικά συμφέροντα. Λοιπόν, αυτά από τη Μόσχα.